Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κλίμα έντασης αλλά και αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της απεργίας των ναυτικών επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά μετά την απόφαση της κυβέρνησης για πολιτική επιστράτευση των πληρωμάτων όλων των υποελληνική σημαία επιβατικών οχηματογωγών και φορτηγών οχηματογωγών πλοίων από τις 6 το πρωί. Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ο Παντελής Γιαΐτσης για να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Από το λιμάνι του Πειραιά, που μόνο λιμάνι βεβαίως δεν θυμίζει, είναι κυριολεκτικά πεδίο της μάχης ο χώρος δίπλα από το εκθεσιακό κέντρο του ΟΛΠ. Εδώ και μία μισή περίπου ώρα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ σοβαρά εκτεταμένα επεισόδια ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και μερίδα διαδηλωτών, η οποία ξέφυγε από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών του Πάμε Μπροστά από το πλοίο της ΑΝΕΚ, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Όπως βλέπετε πίσω μου, είναι παρατεταγμένες οι δυνάμεις της αστυνομίας, πολύ ισχυρές δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα η μερίδα αυτή των διαδηλωτών άναψε φωτιές και είχαμε ένα παραλήρημα εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή. Κυριολεκτικά δόθηκε μία μάχη ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τη μερίδα αυτή των διαδηλωτών. Πετάχτηκαν πέτρες, πετάχτηκαν βόμβες Μολότοφ και βεβαίως απάντησαν με δακρυγόνα οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή τηρούν στάση αναμονής. Μία μάχη σώμα με σώμα, όπως μας λες, Παντελή Γιαΐτση. Κυριολεκτικά είναι μία μάχη σώμα με σώμα, Μαρίνα. Μυρίζει μπαρούτι η ατμόσφαιρα. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε από τα δακρυγόνα που έχουν πέσει. Έχει λίγο καθαρίσει η ατμόσφαιρα βέβαια μέχρι αυτή την ώρα, αλλά τηρείται μία στάση αναμονής. Κυριολεκτικά μυρίζει μπαρούτι. Οι πληροφορίες μας λένε, ίσως, Παντελή Γιαΐτση, ότι πετάχθηκαν πέτρες και κατά των εκπροσώπων του ΠΑΜΕ. Επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία, έτσι? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, γιατί ο κύριος όγκος των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ βρίσκεται μπροστά από τα πλοία που είναι στην Ακτή Κονδύλη. Ανταλλάχθηκαν και χημικά, υπάρχει αυτή, επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία? Δηλαδή ότι πέταξαν και στους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ χημικά? Δεν μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε αυτή την πληροφορία, γιατί ο κύριος όγκος των διαδηλωτών βρίσκεται μπροστά από το Ελευθέριος Βενιζέλος, σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το σημείο που βρισκόμαστε, και είναι το σημείο το οποίο έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να ξεφορτώσουν τα πλοία που έχουν έρθει από τα νησιά. Μάλιστα, Παντελή Γιαΐτση, ούτως ή άλλως υπάρχει ένα σημείο τριβής μεταξύ των δύο ομάδων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ, ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης. Καλησπέρα, κύριε Αρχοντάκη. Καλησπέρα σας. Έχουν καταπλέψει στο λιμάνι του Πειραιά 5 από τα 7 πλοία που έφυγαν χθες το βράδυ από την Κρήτη, έτσι δεν είναι? Ναι. Από εδώ και στο εξής δεν αναμένεται όμως να έχουμε τον Απόπουλο από τον Πειραιά, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό που φοβόμαστε έγινε. Το είχαμε προβλέψει αυτό. Τι γίνεται τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, τι μελιγενέστε? Κοιτάξτε, εμείς σαν εταιρεία δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Είμαστε και υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των αγροτών. Είναι εταιρεία λαϊκής βάσης. Στέλνουμε τους αγρότες, στηρίζουμε τους αγρότες, στηρίζουμε και τα πληρώματα. Είμαστε σε μια πολύ λεπτή θέση. Βέβαια, ας προσπαθήσει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε υπεύθυνος να επικρατήσουν οι πιο ψύχρεμοι και να γίνει έστω να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας και τα πλοία να μην πάθουν ζημιά, και οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Οπότε δεν κινείται κανένα πλοίο, μας λέτε, κύριε Αρχοντάκη, ούτε από το λιμάνι του Πειραιά, ούτε το ανάποδο? Ούτε το ανάποδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε προβλήματα. Διότι δεν είναι μόνο αυτά τα πλοία της ΑΝΕΚ, είναι και άλλα πλοία σε άλλα λιμάνια. Είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη η κατάσταση αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Και πολύ λεπτό το θέμα. Πάρα πολύ λεπτό, ό,τι καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όσο αφορά για τη φήμη που τέθηκε σχετικά με την απόλυση του πρώτου μηχανικού του Aegean Glory. Δεν έχω πληροφορίες. Έχουμε ασφαλείς πληροφορίες και να μας τις βεβαιώσετε, κύριε Αρχοντάκη, ότι δεν τίθεται θέμα. Αντίθετα, η ΑΝΕΚ αναζητά τρόπους για την οικονομική ενίσχυση των εσόδων των εργαζομένων, προκειμένου να εισπράξουν όλα αυτά που έχουν χάσει. Προσπαθούμε και θα τους βοηθήσουμε και θα έρθουμε στη συμφωνία μαζί τους. Η εταιρεία είναι ανοιχτή. Σας είπα, δεν είναι μόνο κερδοσκοπική εταιρεία, είναι λαϊκής βάσης, άσχετα ότι έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Κοιτάζουμε το καλό του κριτικού λαού και γενικά του λαού. Είχαμε ενταχθεί σε αναπτυξιακό
ενεργειακά προγράμματα, φανταστείτε τώρα τη ζημιά και τις εταιρείες, έτσι. Ζημιά υπάρχει σε όλους τους εμπλεκόμενους, από ό,τι διαπιστώνουμε. Βέβαια. Εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους όσο γίνεται, αλλά είναι και οι αγρότες οι οποίοι αυτοί δημιούργησαν την εταιρεία. Μην το ξεχνάνε. Ότι έχουν εταιρεία λαϊκής βάσης, όπως και εσείς είπατε. Βέβαια. Έχουν βάλει τις περιουσίες, έχουν βάλει τις τρίκες των παιδιών τους. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, να κοιτάζουμε μόνο. Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα. Κύριε Αρχοντάκη, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Πώς θα εκτονωθεί όλη αυτή η έγκριθμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κατά τη γνώμη σας? Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και αμοιβές υποχωρήσεις. Αλλιώς δεν βλέπω τίποτα. Πρέπει να υποχωρήσουν και οι δύο πλευρές και να κάτσουν ξανά στο τραπέζι να συζητήσουν ορισμένα πράγματα μέχρι που φτάνει η οικονομία, πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα, διότι οι καταστροφές θα είναι τεράστιες και για τον κόσμο και για τους αγρότες ιδίως. Ακούσαμε σήμερα και τις δηλώσεις του Υπουργού αναφορικά με το θέμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα, αλλά δεν είναι αρκετά για τους ίδιους τους ναυτεργάτες και γι' αυτό και έχει φτάσει η κατάσταση στα άκρα. Από εδώ και στο... Ναι, πέστε μου. Θέλει πολύ συζήτηση το θέμα. Δεν είναι έτσι απλά, ας πούμε, τα θέματα. Δώσανε ό,τι δώσανε, μπορούν να δώσουν και παραπάνω. Πρέπει να γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Φανταστείτε, ας πούμε, μεθαύριο θα έρθει άλλος κλάδος. Και θα ζητάνε τα ίδια. Τι θα γίνει, μπάχαλο, ζούγκλα. Πάντως, εχθές φιλοξενούσαμε τον κύριο Νικηφοράκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ μας έλεγε ότι δεν είχε τα ανάλογα αντανακλαστικά η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίσταση, γιατί δεν άργησε ουσιαστικά να κάνει την επίταξη των πλοίων, κύριε Αρχοντάκη. Και αυτό είναι μια κατάσταση, νομίζω, να αποδεχόμαστε όλοι. Νομίζω ότι ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση. Δεν περιμένανε κάτι τέτοιο και τόσο μεγάλο. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή ότι θα είχε τόση επιτυχία η απεργία των ναυτεργατών. Παντελή... Εκεί πέρα φνηδιαστήκανε, ίσως είναι και λίγο αλαζονικό, αλλά έτσι είναι. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, τον Παντελή Γιαΐτση. Παντελή, θες να υποβάλεις ένα ερώτημα στον κύριο Αρχοντάκη? Ένα ερώτημα στον κύριο Αρχοντάκη, το οποίο πρέπει να το μεταφέρουμε από κάποια πληρώματα της ΑΝΕΚ. Ζητήσαμε τη γνώμη του σου λίγες φορές, κύριε Αρχοντάκη, και ξέρετε τι μας είπαν, επειδή σας ρώτησε η Μαρίνα Γιακουμάκη για την απόλυση του πρώτου μηχανικού, και μας είπαν το εξής: δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις γιατί θα χάσουμε τις δουλειές μας. Όχι, δεν υπάρχει περιοδάμε, ούτε υπάρχει θέμα απόλυσης μηχανικών, εκτός όσο ξέρω, έτσι. Δεν έχω τελευταία πληροφόρηση, αλλά δεν νομίζω ότι η εταιρεία θα μπορούσε να κάνει ποτέ αυτό το πράγμα σε αυτές τις στιγμές. Ούτε είναι εταιρεία η οποία διώχνει και παίρνει και κάνει και δει. Οι περισσότεροι ναυτικοί, ναυτεργάτες είναι δικά μας παιδιά από εδώ, από τα Χανιά ή από την Κρήτη γενικότερα. Έτσι, δεν είναι εταιρεία που διώχνουν. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Αρχοντάκη. Ναι. Μήπως η παρουσία του ίδιου του κυρίου Βαρδινογιάννη έκανε ίσως, αν θέλετε, λίγο πιο σκληρά τα πράγματα μέσα στο καράβι? Όχι, δεν νομίζω. Θα είχαμε κάποια πληροφόρηση, αλλά δεν νομίζω. Άνθρωπος πήγε πέρα για να δείξει, δεν πάθηκε καμία ζημιά το καράβι. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αρχοντάκη, αναμένουμε άλλα δύο πλοία. Γνωρίζουμε πού θα δέσουν αυτά τα δύο πλοία, αν όντως και αυτά πάνε στον Πειραιά? Στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο. Ναι. Μάλιστα. Παντελή Γιαΐτση, να μας δώσεις ό,τι πληροφορίες τώρα έχεις από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Ναι. Έχει δέσει η Μαρίνα, κυρίες και κύριοι, το λισός πριν από λίγη ώρα, αλλά δυστυχώς οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος που βρίσκονται παραταταγμένες μπροστά από τον καταπέλτη του πλοίου δεν μας άφησαν να μιλήσουμε και πολύ με τους επιβάτες. Έχουμε συνομιλήσει με κάποιους, μας εξέφρασαν έτσι τις δυσκολίες του ταξιδιού και την ταλαιπωρία τους. Μας μίλησαν για το τι έχουν περάσει σε όλο το ταξίδι. Αν υπήρξε ενημέρωση για το τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά και τι βεβαίως εικόνα θα αντίκριζαν μόλις έφτασαν, μπροστά από το χώρο του εκθεσιακού κέντρου του Όλπο που έχει δέσει το πλοίο λισός, υπάρχουν παραδεταγμένες κλούβες των ΜΑΤ προκειμένου να διευκολύνουν την αποβίβαση από το πλοίο και βεβαίως να αδειάσει το λισός από τα φορτηγά που μετέφερε. Δεν έχουμε κάποια εικόνα για το Aegean Glory αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε που έχει δέσει. Οι πληροφορίες από το πρωί που ξεκινήσαμε από τα Χανιά ήταν συγκεχημένες. Άλλοι έλεγαν ότι θα δέσει στο Λαύριο, άλλοι έλεγαν ότι θα έρθει εδώ στην προβλήτητα του Αγίου Νικολάου. Έχει ενημέρωση καλύτερη ο κύριος Αρχοντάκης από αυτού για το Aegean Glory?
Όχι, όχι, δεν έχω καλύτερη ενημέρωση. Ναι. Πρέπει να έχει δέσει όμως. Τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς. Ναι, Παντελή. Ναι, για το Aegean Glory είναι αδιευκρίνιστο. Είναι αδιευκρίνιστο. Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς και εμάς. Ακούγαμε πάρα πολλά από το πρωί. Από το Λαύριο μέχρι και τη Σαλαμίνα ότι θα δέσει. Να επαναλάβουμε λοιπόν, Παντελή, ότι έχουν δέσει 5 καράβια από τα 7. Ένα από αυτά είναι και το Λυσσός, όπως μας είπες και εσύ. Ακριβώς. Αυτή την ώρα... Έχει δέσει από τις 7. Από τις 7 η ώρα. Αυτή την ώρα έχει εκτονωθεί η όλη η αναστάτωση που υπήρξε νωρίτερα, έτσι. Έχει εκτονωθεί η κατάσταση. Ήταν πραγματικά οι εικόνες απείρου κάλους εντός εισαγωγικών που κατέγραψε ο Γιώργος Αργυρίου με την κάμερά του και τις οποίες θα μεταδώσουμε εντός ολίγου. Να δούμε λοιπόν. Δίπλα από το σημείο που ήταν η αποβίβαση των επιβατών του Λυσσός. Λοιπόν, οπότε να δούμε τι συνέβη νωρίτερα, όλη αυτή την αναστάτωση και τα επεισόδια, τις συμπλοκές που είχαμε στο λιμάνι της τύπου Πειραιά και μπροστά στην προβλήτα του Ελευθέριου Βενιζέλου και θα επανέλθουμε. Συγκεντρώνονται στο λιμάνι του Πειραιά. Μέλη του ΠΑΜΕ έχουν αποκλείσει το καταπέλτη του πλοίου Ελευθέριος Βενιζέλος της ΑΝΕΚ. Από ό,τι φαίνεται, η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής του, που ήταν για τις 9 το βράδυ, κάθε άλλο παρά θα γίνει η αναχώρησή του για τα Χανιά. Το πλοίο παραμένει δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά. Από ό,τι φαίνεται, τα μέλη του ΠΑΜΕ δεν πρόκειται να αφήσουν το καταπέλτη και βεβαίως οι ναυτεργάτες να λήξουν την απεργία τους όσοι χρειάζεται για να φύγει το πλοίο και βεβαίως να φορτωθούν τα φορτηγά και να μπουν οι επιβάτες για να φύγει για Χανιά. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να γίνει, ούτε βεβαίως στις 9 όπως σας προείπαμε, ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ημίχρονο της Αθήνας, από το σταθμό του ηλεκτρικού, συνάδελφοι, καταφθάνουν στον χώρο μας κατά δεκάδες τα ψηφίσματα. Όταν λέει η κυβέρνηση κηρύσσεως πολιτική επιστράτευση, αυτό σημαίνει για μας ότι οι εργαζόμενοι από εδώ και πέρα πρέπει να τρώνε καρπαζές. Και να λένε και ευχαριστώ. Αυτό δεν θα περάσει. Δεν έχουμε ούτε δικτακτορία, ούτε η εποχή του Μεταξά που μας δέρνανε και πρέπει να λέμε και ευχαριστώ παραπάνω. Υπάρχουν δικαιώματα κατακτήσεων των εργαζομένων τα οποία δεν διαπραγματευόμαστε με τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι εργαζόμενοι, οι απλοί εργαζόμενοι, δεν μπορεί να αστυνομοκρατείται το λιμάνι και να καθόμαστε στον καναπέ μα να βλέπουμε τηλεόραση. Εξαρτάται πώς βλέπετε εσείς το διάλογο. Εμείς όπως τον βλέπουμε, πάει να πει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μπροστά στην αδιαλαξία της κυβερνήσεως. Έχετε κάποιο μήνυμα για τους συναδέλφους σας, στους οποίους ασκήθηκαν πιέσεις για να φύγουν από την Κρήτη? Κουράγιο, υπομονή και πείσμα στον αγώνα. Ήδη είμαστε συνταξιούχοι, απόμαχοι της θάλασσας. Ήδη με αυτό το βρώμικο καθεστώς του Καραμαλή και γενικότερα του Υπουργού Εμπορική Ναυτιλίας, μιλήσαμε για ένα κράτος επανίδρυσης από το Πασόκ. Κάνουμε τα τρεις χειρότερα και θέλουν σε εμάς τους απόμακους από τη θάλασσα να μας πάρουν τα επιδόματα ήδη τουλάχιστον το 1/3 από τη σύνταξη. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην ακτή Μιαούλη, στον Πειραιά, καθώς δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία του ΟΛΠ, αποκλείοντας τον δρόμο. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε νταλίκες και φορτηγά, καθώς κατέπλευσαν τα πρώτα πλοία από τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Θα χυθεί αίμα, τονίζουν οι εργαζόμενοι, σε περίπτωση που κάποιο πλοίο φύγει. Οι πληροφορίες έλεγαν στα Χανιά ότι ίσως το Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα να έφευγε. Από ό,τι βλέπουμε, ούτε έχει γεμίσει, μάλλον δεν πρόκειται καν να φύγει. Έχουμε εδώ πέρα συνδυνατά, έχουμε όλο τον κόσμο κοντά μας και αυτά τα βλέπουν οι επόμενοι Υπουργοί Υπουργικής Ναυτιλίας. Θα προσέχουμε πάρα πολύ στο χέρι τους γιατί θα ψοκούσουμε. Θα καθίσουμε εδώ πέρα μέχρι την τελευταία γραμμή του στρέμματός μας. Δεν θα φύγουμε καθόλου. Μέρα νύχτα θα είμαστε εδώ μέχρι να λυθούν τα προβλήματά μας. Κάποια καράβια όμως έφυγαν από την Κρήτη και ασκήθηκαν απόλυτες πιέσεις μας, είπανε. Θα δω τα πλήρωμα. Θα έρθουν, θα βιάσουν και θα μένουν εδώ πέρα. Δεν μπορούν να φύγουμε. Θα πάμε εκεί να τα σταματήσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν. Οι ναυτεργάτες κάνουν λόγο για συρρήκνωση των δικαιωμάτων τους. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι, τονίζουν ναυτικοί και αγρότες. Ζητούν την κατανόηση όλων των πολιτών. Η πολιτική επιστράτευση δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει αυτή η πολιτική. Με τίποτα. Έστω και αν χρειαστεί και κάποιοι πρωτοπόροι εργάτες να πάει και στη φυλακή, στους φυλακείς ο Καραμαλής.
αφού δεν είναι να κάνει. Να βάλει τα χέρια, να βγάλει τα μάτια, δεν σου κάνει ο Καραμάνης. Το βρωμερότερο παιχνίδι που παίζουν αυτή τη στιγμή οι σημερινές κυβερνήσεις είναι να βάζουν τις διάφορες κοινωνικές ομάδες να σκοτώνονται μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι μήνυμα και προς τους αγρότες, βέβαια. Ακριβώς, αφορά όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για να κερδίζουν οι λίγοι. Λοιπόν, πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι ό,τι έχει σχέση με την ναυτιλία έχει σχέση και με τη γεωργία και με τα πάντα. Συρρυκνώνονται τα εργατικά μας δικαιώματα και κάποια στιγμή θα είμαστε μικρότερο στον τόπο μας. Συγκεντρωθεί πάρα πολλά στελέχη, κυρίως από τον αριστερό χώρο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της απεργίας των αυτεργατών και για τη δικαίωση των αιτημάτων τους. Κορυφώνεται λοιπόν η μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους ναυτεργάτες. Στη Σούδα τώρα απόλυτη ηρεμία επικρατεί, ενώ το ενδιαφέρον των εξελίξεων μεταφέρεται πλέον στον Πειραιά. Μετά την απόφαση για την πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών, αναχώρησε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα το οχηματογωγό Aegean Glory με 50 περίπου φορτηγά και με ευπαθή προϊόντα, ενώ το πρωί απέπλευσε και το πλοίο Λυσσός. Στις 3 περίπου τα ξημερώματα φτάνει και στο λιμάνι της Σούδας η κοινοποίηση της απόφασης της κυβέρνησης για την πολιτική επιστράτευση των ναυτικών. Και αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τον απόπλου του οχηματαγωγού της ΑΝΕΚ Aegean Glory, που από την προηγούμενη μέρα ήταν γεμάτο με φορτηγά που μετέφεραν αγροτικά προϊόντα. Αμέσως άρχισαν και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΑΝΕΚ, λιμεναρχείου και ναυτικών για να αναχωρήσουν τα πλοία. Από τις 6 το πρωί υπάρχει πολιτική επιστράτευση, που σημαίνει ότι τα δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά. Μετά τις 6 θα αρχίσουν να φορτώνουν τα πλοία και θα γίνουν κανονικά όλα τα δρομολόγια. Στο μεσοδιάστημα όμως προσπαθούμε να φύγει το Glory προκειμένου να εξυπηρετηθεί τα φορτία που είναι μέσα. Το Aegean Glory απέπλευσε τελικά στις 4:20 το πρωί. Η ώρα είναι 4 τα ξημερώματα, μόλις έγινε ο απαραίτητος έλεγχος από το λιμενικό και το Aegean Glory από στιγμή σε στιγμή θα αποπλεύσει. Νωρίς το πρωί άρχισε και η φόρτωση του επιβατηγού οχηματαγωγού της ΑΝΕΚ Λυσσός, το οποίο απέπλευσε λίγο πριν από τις 10 το πρωί από το λιμάνι της Σούδας για τον Πειραιά. Η ώρα είναι 9:30 και το πλοίο Λυσσός μόλις αναχώρησε με 38 επιβάτες και 48 φορτηγά. Στις 7 παρατέταρτο εξάλλου απέπλευσε και το πλοίο Πρέβελη από το λιμάνι του Ρεθύμνου για τον Πειραιά. Νωρίτερα χθες το βράδυ στο μεταξύ προκλήθηκε ένταση στο λιμάνι της Σούδας μεταξύ αγροτών παραγωγών που έφτασαν εκεί απαιτώντας την αναχώρηση των πλοίων με τα ευπαθή προϊόντα και μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος που συμπαρίστανται στην απεργία των αυτεργατών. Τα
μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποχώρησαν μετά την επέμβαση των δυνάμεων του λιμενικού και τα πνεύματα ηρέμησαν. Το ενδιαφέρον πάντως τώρα για τις εξελίξεις μεταφέρεται στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ όπως φαίνεται το πρόβλημα της μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων δεν λύνεται οριστικά, αφού η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δηλώνει αποφασισμένη να μην επιτρέψει τον απόπλο από τον Πειραιά. Η ανησυχία μας δεν είναι για το σήμερα. Εμείς να τα πετάξουμε αυτά, έτσι κι αλλιώς θα πεταχτούν. Η ανησυχία μας είναι για το αύριο. Ότι καταφέρανε να κάνουν ένα μπάχαλο την αγορά και φτάσαμε στο σημείο να πετάξουμε μια παραγωγή, μια ολόκληρη παραγωγή να μας επετάξουν στον αέρα. Τους παραγωγούς και τα προϊόντα. Αυτά λοιπόν εκτελήχθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας. Μετά τώρα τους αποκλεισμούς δρόμων, χθες από παραγωγούς και από νωρίς το πρωί και μετά τον απόπλου των πλοίων, επανήλθε η ηρεμία και στο λιμάνι του Ηρακλείου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τα πλοία της γραμμής, το Κρήτη 1 της ΑΝΕΚ και το Φεστός Παλάς των Μινωικών λύνουν επιτέλους μετά από μέρες ακινησίας στους κάβους και αναχωρούν από το λιμάνι του Ηρακλείου για τον Πειραιά. Η επιστράτευση των αυτεργατών από την κυβέρνηση υποχρέωσε σήμερα το πρωί τους ναυτικούς να βάλουν και πάλι μπροστά τις μηχανές. Στα γκαράζ των δύο επιβατικών οχηματαγωγών επιβιβάστηκαν συνολικά 124 φορτηγά αυτοκίνητα με ευπαθές και μη φορτίο. 5 ώρες νωρίτερα το φορτηγό πλοίο Θεσσαλονίκη άρχιζε τη φόρτωση 52 φορτηγών με ευπαθή αγροτικά προϊόντα της Ιερά Πέτρας και του Τυμπακίου. 2 ώρες ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα και το πλοίο Θεσσαλονίκη μπαίνει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα βεβαίως οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα της Κρήτης περιμένουν να έρθει η ώρα για να περάσουν τον καταπέλτη. Η υπηρεσία μας έχει λάβει, όπως είδατε κι εσείς, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φόρτωση του πλοίου. Το πλοίο είναι υποξένη σημαία, είναι το φορτηγό οχηματαγωγό Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, όλοι οι έλεγχοι. Το πολυσυζητημένο πλοίο ελέγχθηκε σχολαστικά από τους λιμενικούς πριν αρχίσει η φόρτωσή του, ενώ τηρήθηκε βλαβικά από τους λιμενικούς η σειρά προτεραιότητας των αυτοκινήτων. Παρακαλώ, τα Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη Γενική Πολιτική Επιστράτευση έφτασε και μέχρι τα μπλόκα των αγροτών που από τις 4.30 το απόγευμα είχαν αποκλείσει την Εθνική Οδό στο ύψος του αεροδρομίου, προκαλώντας κυκλοφοριακή ασφυξία. Ανακουφισμένοι από τις εξελίξεις αυτές, οι αγρότες από την Ιερά Πέτρα αποφάσισαν να σπάσουν τον μπλόκο και να δώσουν την κυκλοφορία παλαιά και νέα Εθνική Οδό λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Το πρωί, δεν ξέρουμε. Φαίνεται ότι τελειώσαν. Εσείς παραμένετε εδώ για ποιο λόγο? Α, δεν μπουν μέσα τα άλλα δύο καράβια να φορτώσουν ομαλά, δεν φεύγουμε από εδώ. Οι δρόμοι έχουν ανοιχτεί, μας έχουν κατεβήκαμε στο λιμάνι. Αρκετές ώρες νωρίτερα οι ίδιοι δήλωναν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα που είχαν στήσει μέχρι να αποπλέψουν πλοία και να μπει τέλος στην ομοιρία των ιδίων και των προϊόντων τους που σάπιζαν στα λιμάνια. Ο κόσμος της Ιεράδρας ήρθε μαζεμένος εδώ πέρα και περιμένουμε κι άλλους να έρθουν να βοηθήσουν όλη την κατάσταση όσο γίνεται. Είμαστε ανένδοτοι. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Ιεραπίτρης και Θητείας, καθώς και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχημάκης. Η ώρα προχωρά και τίποτα δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Οι υποσχέσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Οι αγρότες όμως αμφισβητούν ακόμα και αυτή τη δύσκολη ώρα, εάν όσα τους υπόσχονται θα υλοποιηθούν. Πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ, στον μπλόκο των αγροτών, και ο βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχημάκης. Σε αυτή την περίπτωση δεν φταίνε οι αγρότες να καταστρέφεται το εισόδημά τους και ταυτόχρονα να καταστρέφεται η οικονομία της Κρήτης. Έχει την ευθύνη η κυβέρνηση να αναζητήσει τις λύσεις. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι αγρότες άνοιγαν τα μπλόκα για μεταφορά ασθενών και άλλες έκτακτες ανάγκες. Όμως τα φραστικά επεισόδια και εντάσεις με διερχόμενους οδηγούς ήταν συχνό φαινόμενο, ενώ δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις επιβατών λεωφορείων που αναγκάστηκαν να πάρουν τις βαλίτσες στο χέρι και να περάσουν τρέχοντας από το σημείο του αποκλεισμού για να φτάσουν μέχρι το αεροδρόμιο. Τι θα πούμε για την Κύπρο, τι θα πούμε, πώς θα έρθουμε του χρόνου στην Κύπρο.
συγκεντρωμένοι αγρότες αρκετές φορές απείλησαν ότι θα προχωρήσουν σε κατάληψη του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Άφησαν όμως κάθε σκέψη να διαμαρτυρηθούν στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς ήξεραν ότι εκεί τους περίμεναν τα ΜΑΤ. Η απόφαση των αγροτών να κλείσουν την παλιά και την νέα εθνική οδό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κίνηση ΜΑΤ στα ΜΑΤ που τους περίμεναν στην Περιφέρεια Κρήτης. Στις παράπλευρες επιπτώσεις από την απεργία των αυτεργατών θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και ένα ατύχημα που συνέβη χθες το πρωί στο πλοίο της γραμμής Κρήτη 1 με θύμα ένα νεαρό μέλος του πληρώματος. Η ώρα είναι 1:30 μετά το μεσημέρι. Το σκάφος του λιμενικού μεταβαίνει στο σημείο που έχει δέσει το πλοίο Κρήτη 1 προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός σημειώθηκε μέσα στον γκαράζ όταν ο τραυματίας έκανε σούζες με δίκυκλη μηχανή. Ο νεαρός, θέλοντας προφανώς να σκοτώσει τις ώρες της αναμονής μέχρι να αρχίσουν και πάλι τα δρομολόγια των πλοίων, έκανε διαδρομές μέσα στον γκαράζ, έχασε όμως τον έλεγχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά στο κεφάλι. Οι ναυτεργάτες δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν σε κανένα πλοίο να αποπλέψει από τα λιμάνια του Πειραιά και της Πάτρας. Παράλληλα, χαρακτηρίζουν αντισυνταγματική την απόφαση για πολιτική επιστράτευση, δεδομένης και της δικαστικής απόφασης που έκρινε νόμιμη την απεργία. Η απόφαση της κυβέρνησης για πολιτική επιστράτευση έφερε συμπλοκές και συλλήψεις. Ναυτεργάτες και μέλη του ΠΑΜΕ επιχείρησαν να εμποδίσουν τον απόπλου πλοίου στην Κέρκυρα με το επιχείρημα ότι η επιστράτευση είναι αντισυνταγματική. Αποτέλεσμα ήταν να επέμβει το λιμενικό, να γίνουν τρεις προσαγωγές και να συμπλακούν λιμενικοί και διαδηλωτές. Για τις εξελίξεις στην απεργία των ναυτεργατών έδωσε νωρίτερα συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση εξάντλησε όλα τα περιθώρια διαλόγου. Η κυβέρνηση εξάντλησε όλα τα περιθώρια διαλόγου με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε πνεύμα συνδιαλλαγής, συνεργασίας, αποκλιμάκωσης της έντασης και εξεύρεσης λύσης. Αυτό που αντιμετώπισε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και την Εκτελεστική της Επιτροπή ήταν αδιαλαξία, η οποία οδήγησε και στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιστράτευση. Η Πίνιος σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε το πρωί μέσα στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν αποδέχτηκε την πολιτική επιστράτευση, κατήγγειλε την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας, κάνοντας λόγο για φασιστική απόφαση και αποφάσισε συνέχιση της απεργίας στα λιμάνια του Πειραιά και της Πάτρας, που επικρατούν εντάσεις μεταξύ οδηγών και μελών του ΠΑΜΕ. Για τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά, θα δένουν στον Πειραιά, αλλά δεν θα αναχωρούν εκ νέου, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών, Αντώνης Δελακογιώργος. Καταρχήν, πλοίο από τον Πειραιά δεν πρόκειται να αποπλέψει. Όσον αφορά τα πλοία που θα φεύγουν από τα άλλα λιμάνια, θα αποπλέουν για να εκτελέσουν τα δρομολόγια τους. Αυτά, όταν έχουν προορισμό τον Πειραιά, θα προσεγγίζουν, θα δένουν με ασφάλεια και ακολούθως, αφού επιβιβάσουν οχήματα και επιβάτες, συμμετέχουν ενεργά στην απεργία. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δηλώνει ότι όλα τα θεσμικά αιτήματα είναι λυμένα. Λύσαμε όλα τα θεσμικά αιτήματα και της απεργίας. Και στην τελευταία συνάντηση, χθες βράδυ, παρουσιάστηκε το πλαίσιο επίλυσης και των οικονομικών τους αιτημάτων. Με ένα και μόνο αίτημα από την κυβέρνηση, είτε να δοθεί η δυνατότητα να υπάρξει προσωπικό ασφαλείας ή να ανασταλεί η απεργία μέχρι να παρουσιαστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι τη Δευτέρα, το πακέτο των μέτρων που θα ικανοποιούσε και τα οικονομικά τους αιτήματα. Υπήρχε μία απεργία σε σειρά πολλών ημερών. Έγινε η καλύτερη δυνατή πρόταση προς τους εργαζόμενους να προσέλθουν σε διάλογο για τα δύο εναπομείναντα αιτήματα, τα οποία αιτήματα κρίνονται από τους Έλληνες πολίτες. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι ο ίδιος πληρώνει 15, 20, 30 και 40% φόρο στο κράτος του και αυτός που απεργεί σήμερα και κλείνει τα λιμάνια και το κάνει επί σειράν ημερών, πληρώνει 3% φόρο στο κράτος και ζητάει να μηδενιστεί αυτός ο φόρος. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι ο εργαζόμενος ναυτικός ζητάει αύξηση κατά 25% του εφάπαξ πέρυσι, την παίρνει και ξαναζητάει νέα αύξηση κατά 25% του εφάπαξ φέτος. Τα χαρτιά θα τα κάνουμε πατσαβούρια. Αυτό θα γίνει.
θα τα κάνουμε μπατσαβούρια. Καλούμε λοιπόν όλη την εργατική τάξη, όλα τα λαϊκά στρώματα, τώρα που μιλάμε, να φύγουν από εκεί που είναι και να κατέβουν στον Πειραιά και στην Πάτρα. Στο ολοκλήμα της έντασης, αλληλέγγυοι με τους ναυτεργάτες δηλώνουν οι οδηγοί των φορτηγών που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες που ζητούν να γίνει η φόρτωση των αυτοκινήτων στα πλοία. Όλα αυτά πυροδοτούν συνεχώς εντάσεις στα λιμάνια. Συνδεόμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και τον συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση, όπου εκεί έχει μετατραπεί το κύριο μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και των αυτεργατών. Παντελή Γιαΐτση, είσαι στον αέρα, τι νεότερα έχουμε από εκεί? Η κατάσταση έχει εκτονωθεί. Δεν πρέπει να πούμε ότι πλέον είναι πεδίο μάχης εδώ το λιμάνι του Πειραιά δίπλα από το εκθεσιακό κέντρο του ΟΛΠ. Σε κάποια επεισόδια τα οποία σαφέστατα και καταγγέλει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, δίπλα μας είναι ο πρόεδρος, ο κ. Νταλακογιώργος. Κ. Νταλακογιώργο, βεβαίως και όλα όσα προηγήθηκαν εδώ στο εκθεσιακό κέντρο του ΟΛΠ δεν συνάδουν με τον αγώνα σας, έτσι? Όχι. Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε και από ό,τι βλέπετε κι εσείς εδώ, η περιοχή της ακτής Ξαβερίου στο λιμάνι του Πειραιά είναι στρατοκρατούμενοι. Υπάρχουν και έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις των ΜΑΤ σε όλη την περιοχή του Ξαβερίου και στις παράπλευρες δρόμους, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί σχεδόν ολόκληρη η περιοχή. Εμάς μας εμπόδισαν την είσοδο στο λιμάνι και την άνοδό μας στα πλοία, πράγμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο και θυμίζει άλλες περασμένες, καταδικασμένες στις συνείδησεις του λαού και των εργαζομένων εποχές, και ταυτόχρονα, όπως διαπιστώσατε, δεν ξέρω αν σας τα πάρω στα επεισόδια όταν αυτά εξελίχθηκαν, εγώ ζήτησα την είσοδό μου στα πλοία τα οποία καταπλέουν στην ακτή Ξαβερίου, και τη στιγμή την οποία ο υπεύθυνος ταξίεργος των ΜΑΤ μου είπε να περιμένω, την ίδια στιγμή εκδηλώθηκε επίθεση των δυνάμεων των ΜΑΤ που χρησιμοποίησαν χημικά δακρυγόνα και υπήρξε χρήση, εκτεταμένη χρήση ενάντια στις δυνάμεις των εργαζομένων που ήρθαν να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας, χρησιμοποιώντας οι δυνάμεις της Globes. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μας απέκλεισαν την είσοδο στο λιμάνι, που επαναλαμβάνω αυτό πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί εμπορικής ναυτιλίας και δημόσιας τάξης να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ταυτόχρονα όμως, εν πάση περιπτώσει, εμείς βρήκαμε έναν άλλο τρόπο, τον αποκλεισμό της διόδου των φορτηγών που εισέρχονται στο λιμάνι και ακολούθως κατευθύνονται προς το πλοίο. Και έτσι αυτή τη στιγμή έχει διακοπή για τα πλοία τα οποία είναι στην ακτή Ξαβερίου η είσοδος των φορτηγών στα πλοία. Και ό,τι επίσης θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά, πέρα από αυτά τα περιστατικά τα οποία κατήγγειλα και αποδοκίμασα, όπως βλέπετε στο υπόλοιπο κομμάτι του λιμανιού υπάρχει μια γενική ηρεμία, η οποία από την πρώτη στιγμή που αποφασίσαμε τον τρόπο και τη διαδικασία για τη σημερινή μας απεργία, θέλω να σημειώσω ότι έχουν εισέλθει χιλιάδες εργαζόμενοι για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα που κάνουμε, και ταυτόχρονα αυτοί οι χιλιάδες εργαζόμενοι, ένα μεγάλο κομμάτι τους παραμένει ως δυναμικό περιφρούρησης της απεργίας μας όσο αυτή θα εξελιχθεί. Αυτό το γεγονός συνιστά ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αυταρχισμός και οι αποφάσεις για πολιτική επιστράτευση, όταν δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαθέσεις των ίδιων των εργαζομένων, είναι κουρελόχαρτο για τον κάλαθο των αχρήστων. Έτσι ακριβώς αποδείχθηκε σήμερα η πολιτική απόφαση για την απεργία μας. Παντελή, έτσι να ρωτήσουμε τον κύριο Τελαγωγιώργο πώς θα διαμορφωθεί από εδώ και στο εξής η κατάσταση τις επόμενες ώρες. Θέλω να πω κάτι για την απεργία. Ναι, πώς αναμένεται η κατάσταση στις επόμενες ώρες? Ναι, θα σας πω τώρα. Θέλω να απευθυνθώ στους φίλους μας, τους κριτικούς που πιθανόν να δυσαρεστήσαμε και δικαιολογημένα να δυσαρασχέτησαν και με εμάς. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε εμείς την πρώτη ή την κέρια ευθύνη. Προβήκαμε σήμερα το πρωί σε μια κίνηση καλής θέλησης. Τι κάναμε σήμερα το πρωί? Ουσιαστικά ελευθερώσαμε όλα τα πλοία από όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο να εκτονώσουμε
αυτή τη μεγάλη κοινωνική πίεση που κι εγώ και όλοι μας αισθανόμασταν τις ημέρες της απεργίας, και έτσι επιτρέψαμε τον απόπλου όλων των πλοίων και από την Κρήτη και από τα άλλα τα λιμάνια και εκτέλεσαν τα πλοία όλα το δρομολόγιο τους. Όμως θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση για αυτή την αυταρχική απόφαση που πήρε να επιβάλλει την πολιτική επιστράτευση. Και αποφασίσαμε σε δύο λιμάνια της χώρας μας, στον Πειραιά και στην Πάτρα, ο κανένα πλοίο να μην αποπλέψει, και όσα καταπλέον στη διάρκεια της απεργίας στα λιμάνια αυτά να κινητοποιούνται και τα πληρώματα να συμμετέχουν στην απεργία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό πρέπει να εκτιμηθεί, πρέπει να αξιολογηθεί. Είναι μια κίνηση καλής θέλησης και τι έγινε σε μια κρίσιμη καμπή για την απεργία μας. Τι γίνεται από εδώ και τώρα, Παντελή? Μαρίνα, συγγνώμη, αυτό που διαρωτούνται οι αγρότες, βεβαίως, κύριε Νταλακογύρο, στην Κρήτη, από εδώ και πέρα, ύστερα από τη δήλωσή σας αυτή, πότε θα επιστρέψουν τα πλοία στην Κρήτη, γιατί η εισοδιά τους χάνεται. Πώς θα μεταφερθεί? Πάλι η κοινωνική πίεση θα στραφεί, θα κατευθυνθεί σε εμάς. Πάλι εμείς θα είμαστε υπόλογοι, κατηγορούμενοι, εμείς θα πετροβολούμαστε, εμείς κανένα. Θα πυροβολούμαστε συνέχεια. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, να σας πω ένα περιστατικό για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Καταρχήν θα κάνω έχει... του διαλόγου ξανά με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα σας πω ένα περιστατικό, και αυτοί που μας ακούνε ας το αξιολογήσουν. Χθες στις 7 η ώρα μας κάλεσε σε συνάντηση, υποτίθεται να εξεύρουμε από κοινού μια κοινή λύση για την άρση του αδιεξόδου. Θέλετε να σας πληροφορήσω κάτι, και δημοσιογραφικά ελέγξτε το και εξακριβώστε το. Όταν μας κάλεσε 7 η ώρα το απόγευμα, είχε στην τσέπη του, στο χέρι του, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι, υπογεγραμμένη την απόφαση για πολιτική επιστράτευση. Μπαίνει το ερώτημα, αφού είχε από τις 2 το μεσημέρι, υπάρχει το ΦΕΤ για την πολιτική επιστράτευση, ελέγξε το. Όταν λοιπόν είχε την πολιτική επιστράτευση στο χέρι του από τις 2 η ώρα, για ποιο σκοπό μας κάλεσε στις 7 η ώρα το βράδυ? Και τι έννοια είχε ο διάλογος όταν μας έφερε πρωτοτελεσμένων, λέγοντάς μας ότι κύριε, αυτά που σας είπα δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο? Αυτό πρέπει επίσης να αξιολογηθεί, διότι δείχνει μια επικίνδυνη αντίληψη κυβερνητικού στελέχους σχετικά με την αντιμετώπιση δίκαιων και νόμιμων διεκδικήσεων των εργαζομένων. Και σημειώστε και κάτι άλλο, και ας αξιολογηθεί και αυτούς, από αυτούς που μας ακούν. Όταν μας κάλεσε 7 η ώρα, στις 4 η ώρα το απόγευμα, μας είχε κοινοποιηθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που κήρυξε την απεργία νόμιμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Παντελή, να υποβάλουμε και ένα ερώτημα από το στούντιο. Ο καθένας να αναλογιστεί την ευθύνη του για το ποιος φταίει στην απεργία αυτό. Ποιος οδηγεί σε αδιέξοδο τα πράγματα και σε σύγκρουση. Κάτι θέλω να ρωτήσω από το στούντιο. Παρακαλώ. Δεδομένου ότι ακρίθηκε αντισυνταγματική η επιστράτευση, δεδομένου ότι έχει κριθεί από το Πρωτοδικείο Πειραιά σύνομη η απεργία των αυτεργατών, πού πρόκειται να προσφύγουν οι ναυτεργάτες, αν πρόκειται να προσφύγουν στα ελληνικά και διεθνή δικαστήρια, αν είναι στις προθέσεις τους κάτι τέτοιο? Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μας. Για ποιο λόγο σας ακούσαμε λίγο πριν, κύριε Νταλακογιώργο, να συνομιλείτε με κάποια άλλα στελέχη του ΔΣ της Πηνιώ και να λέτε ότι κινδυνεύουν γαλόνια να ξυλωθούν, γιατί η απεργία σας αυτή είναι νομιμότατη όπως κρίθηκε από το Πρωτοδικείο του Πειραιά? Σας ακούσαμε να λέτε ότι ο λιμενάρχης, ο κεντρικός λιμενάρχης Πειραιά, πρέπει να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα όσα συμβαίνουν απόψε. Ναι, διότι τα γεγονότα τη σύγκρουση και των υψωδίων που λάβαν χώρα δίπλα μας, τα προκάλεσε η άρνηση του λιμενάρχη Πειραιά. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε κάτω από οδηγίες και εντολές του Υπουργού. Το βέβαιο είναι όμως ο λιμενάρχης είναι υπεύθυνος για αυτά τα γεγονότα που έγιναν, αφού αρνήθηκε τη νόμιμη είσοδο εκλεγμένων και νόμιμων εκπροσώπων των αυτεργατικών οργανώσεων, της ηγεσίας δηλαδή, του συνδικαλιστικού μας κινήματος, να εισέλθουν στο λιμάνι. Να σας δείξω κάτι, να δείτε τι αξία έχει η δημοκρατία, την οποία αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο. Αυτή είναι μια κάρτα, στο όνομα το δικό μου, που με την υπογραφή του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου μου επιτρέπει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να εισέλθω σε όλα τα λιμάνια της χώρας και μου επιτρέπεται η είσοδος στα πλοία. Δεν είναι το χαρτί που καταπατήθηκε, είναι το ανεφέρετο δικαίωμα της επικοινωνίας
και της συνδικαλιστικής δράσης και της συνδικαλιστικής ελευθερίας ως νόμιμο εκπροσώπου μου, με τους εργαζόμενους που εκπροσωπώ. Αυτό δεν πρέπει να υποτιθυμηθεί και κυρίως δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι σημαίνει κατάλυση του συντάγματος, σημαίνει κατάλυση κάτι των τελευταίο, Παντελή, για έτσι, αν γνωρίζει ο κύριος Πρόεδρος αναφορικά με κατάλογο Ελλήνων ναυτικών οι οποίοι έχουν απολυθεί, γνωρίζει μια τέτοια πληροφορία? Είναι κάτι το οποίο το είχαμε μεταδώσει στον αέρα πριν από λίγα λεπτά. Γνωρίζετε αν υπάρχει κατάλογος με Έλληνες συναδέλφους σας που έχουν απολυθεί, ήδη κάποια μέλη των πληρωμάτων από τα πλοία που ήρθαν από την Κρήτη? Μας έλεγαν νωρίτερα ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε τις δουλειές μας. Υπάρχει τέτοιο καθεστώς πίεσης? Γνωρίζετε αν έχουν απολυθεί οι συνάδελφοί σας? Έχουν υπάρξει μέχρι τώρα στη διάρκεια της απεργίας, και αυτό είναι παράνομο, 5 απολύσεις. Ξέρω και γνωρίζω ότι έχουν ασκηθεί αφόρητες πιέσεις σε μέλη των πληρωμάτων που απεργούν. Ξέρω και γνωρίζω ότι υπάρχει κατάλογος προγραφών και ετοιμάζονται απολύσεις μετά το πέρας της απεργίας. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Αν σήμερα είχαμε αποκλεισμό 6, 7, 8 ημερών των λιμανιών, αν διανοηθούν οι ναυτιλιακές εταιρείες να προβούν σε οποιαδήποτε απόλυση και δεν αναστείλουν και δεν ανακαλέσουν αυτές που κάνανε, τότε δεν θα δικαιολογείται ούτε η ναυτιλιακή εταιρεία, ούτε ο υπεύθυνος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ο οποίος παρακολουθεί ως Πόντιος Πιλάτος τα δρόμενα και τις εξελίξεις στο χώρο μας. Ο καθένας επιτέλους να αναλάβει την ευθύνη του. Μια σαφή εγώ θέλω να εκφράσω για τις επόμενες ώρες, Παντελή, την αντιπαράθεση που είχαμε αρκετές ημέρες και με μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, αλλά και με παραγωγούς και με εκπροσώπους φορέων. Εγώ πιστεύω ότι αυτή μας η απεργία, ανάμεσα στα αρνητικά ενδεχόμενα που αφορούν τους φίλους μας, τους κριτικούς και τους ιδιωτησιώτες, άνδειξε την ανάγκη, επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση ένα αγώνα εργαζομένο να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και να αναζητούνται λύσεις οι οποίες δεν έχουν ευθύνη ούτε η μία ούτε η άλλη κοινωνική ομάδα, αλλά αυτοί που μας κυβερνούν. Ευχαριστώ. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Ταραπίνο, οι επόμενες ώρες. Οι επόμενες ώρες θέλω και εύχομαι και ελπίζω να κινήσουν ομαλά και ήρεμα και πάντως να μην προκαλέσουν οι δυνάμεις καταστολής, οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της αστυνομίας το παραμικρό επεισόδιο. Εμείς αύριο, Πέμπτη, θα συνεδριάσουμε, θα συνεκτιμήσουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται, θα ακούσουμε και θα λάβουμε υπόψη μας την θέληση και τη βούληση βεβαίως των μελών που εκπροσωπούμε και θα καθορίσουμε με νέες αποφάσεις τις περαιτέρω κινήσεις μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ενδέχεται να δούμε και νέες κινητοποιήσεις. Δεν απέκλεισε νέες κινητοποιήσεις, Παντελή Γιαΐτση? Όχι, νομίζω ότι δεν αποκλείονται νέες κινητοποιήσεις. Θα υπάρξει συνεδρίαση του ΔΣ της Ποινιό και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέστε. Χωρίς να αποκλείεται νέα 48ωρη απεργία. Είναι δίπλα μου ο κύριος Δαλακογιώργος. Χωρίς να αποκλείεται νέα 48ωρη. Καταρχήν, δεν έχω την αξιοδότηση να πω ότι θα γίνει παραπέρα. Και είναι πολύ πολύ νωρίς, είμαστε το βράδυ της Τετάρτης, να μιλήσουμε τι θα γίνει για παραπέρα. Όμως, αποδείξαμε ότι λειτουργούμε υπεύθυνα. Λειτουργούμε με γνώμονα και κριτήριο, όχι μόνο τα συμφέροντά μας, με γνώμονα και κριτήριο και τα κοινωνικά συμφέροντα. Αυτό συνιστά ένα μήνυμα που έχει πολλούς αποδέκτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατος ο κύριος Δαλακογιώργος. Μαρίνα, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε εδώ από το εκθεσιακό κέντρο του ΟΛΠ στον Πειραιά. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ είναι παρατεταγμένες μπροστά από τις κλούβες που έχουν αποκλείσει την είσοδο όπου δένουν κάβους τα πλοία. Και βέβαια το πλοίο Λισσός που βρίσκεται πίσω μας. Δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει η κάμερά μας προς το πλοίο Λισσός. Υπάρχει απόλυτη εδώ και 5 περίπου ώρες, ηρεμία. 4-5 ώρες έχει δέσει. Είναι απόλυτη ηρεμία. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ βεβαίως είναι ισχυρές. Οι διαδηλωτές έχουν διαλυθεί, κυρίως βεβαίως αυτοί που προξένησαν τα επεισόδια πριν από λίγη ώρα. Λογικά η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα και αναμένουμε το τι θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά.